Μένουμε στο θέμα. Πάμε με τη βοήθεια της Ιωάννας Μάνδρου να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Ιωάννα. Εύα, καλό μεσημέρι σε όλους. Η απόφαση αυτή, να πούμε καταρχήν, ότι ελήφθη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με 59 ψήφους υπέρ και μόνο 9 κατά. Το ανώτατο δικαστήριο είχε να αντιμετωπίσει νομικά θέματα, δηλαδή αν οι νόμοι που ισχύουν, ο ένας είναι του 2003 και ο άλλος του 2015, επιτρέπουν σε εταιρείες διαχειρίσεως κόκκινων δανείων να κάνουν διαδικαστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και πράξεις νομικές που σχετίζονται με τους πληστηριασμούς. Στη δίκη αυτή η οποία έγινε πρόσφατα παρενέβησαν οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης της χώρας, επιμελητήρια κτλ. Και τα οποία είπαν τη γνώμη τους ότι δεν έπρεπε να αφαιθούν οι διαχειριστές των δανείων αυτών να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις πληστηριασμών. Η Ολομέλεια συντάχθηκε με την άποψη που εξέφρασαν στη δίκη πιστωτικά ιδρύματα, mm-hmm. τράπεζες δηλαδή, και άλλες εταιρείες. Μάλιστα. Το δικαστήριο με δύο λόγια είπε ότι η νομοθεσία του 2015 αλλά και εκείνη του 2003 επιτρέπουν σε αυτές τις εταιρείες να κάνουν πράξεις που σχετίζονται με πληστηριασμούς, που πρακτικά σημαίνει ότι οι ανακοπές, έτσι λέγονται νομικά, που έχουν ασκηθεί κατά χιλιάδες από δικηγόρους δανειοληπτών, παγώνοντας τους πληστηριασμούς, από την δημοσίευση της απόφασης, η οποία δεν έχει γίνει χτες βγήκε η απόφαση στη διάσκεψη του δικαστηρίου. Κατανοητό. Όταν δημοσιευθεί, δηλαδή σε λίγο χρόνο, σε ένα μήνα, mm-hmm. σε ενάμιση, οι πληστηριασμοί αυτοί θα ξεπαγώσουν και θα διενεργηθούν. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.